Η απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό μας εξηγεί ότι βλέπει ότι οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την συμβιβαστική λύση. Πρώτα απ' όλα αυτό που θα ήταν καλό να εξηγήσουμε σε όλους και από ό,τι φαίνεται και ε, στην ειδική απεσταλμένη είναι ότι υπάρχει μια συμμετρία. Μιλάμε για θύματα και για θήτες. Άρα δεν μιλάμε για να βρούμε μια λύση για μία εμπόλεμη κατάσταση όπου υπήρχε ένα πεδίο μάχη συμμετρικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μία εισβολή, μιλάμε για μία κατοχή. Υπενθυμίζω σε όλους ότι οι τουρκοκύπριοι μπορούν να έρχονται όποτε θέλουν στις ελεύθερες περιοχές, μπορούν μάλιστα να απολαύσουν ακόμα και τις περιουσίες τους. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από την πλευρά μας. Το εμπόδιο υπάρχει μόνο από την πλευρά του κατεχομένου καθεστώτος το οποίο απαγορεύει επί της ουσίας και πρακτικά την πρόσβαση στις περιουσίες των προσφύγων και γι' αυτό έχουμε αυτό το θέμα. Άρα όταν λέμε ότι απέχουμε και οι δύο πλευρές από μια συμβιβαστική λύση, ένα συμβιβασμό για ποιο πράγμα δεν πρέπει να είναι ελεύθερη όλη η Κύπρος δεν πρέπει να ζούμε όλοι ειρηνικά. Ποιο είναι το καθεστώς που θα το επιτρέψει. Όταν βλέπουμε στη συνέχεια επίσης τις αναλύσεις, πάλι χαρά που δεν μας μίλησαν ακόμα και για το σχέδιο Ανάν, άρα κάνουν αναφορές στο Κραν Μοντανά, θεωρώντας ότι τότε χάθηκε μια άλλη ευκαιρία και από τότε δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν χάθηκε απολύτως καμία ευκαιρία εκεί πέρα. Πολύ καλά τα πήγαμε και γι' αυτό συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε και τις εξελίξεις που έχουμε και στον τομέα των συμμαχιών και στον τομέα των ενεργειακών και μπορούμε να πούμε ότι η υπόθεση της Κύπρου προχωράει δυναμικά, ζωντανά, χωρίς κανένα συμβιβασμό με οποιαδήποτε υποτίθεται δικοινοτική συνομιλία. Επί του πρακτέου είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά που πάει πίσω γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω της Τουρκίας η δικιά μας πλευρά προχωράει δυναμικά αν δεν μπορούμε να τα βρούμε σε κάποια λύση είναι πολύ απλά τα πράγματα και οφείλονται στο γεγονός ότι όταν ζητάς από έναν λαό ο οποίος έχει καταπατηθεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματά του το έδαφος τους ανθρώπους, Μιλάω τώρα και για τους αγνώμενους, τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους. Γιατί να δεχτεί κάτι που δεν είναι δίκαιο επειδή το παρουσιάζεις ως βιώσιμο. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, το ενεργειακό έχει αλλάξει τα δεδομένα και με αυτό το ενεργειακό, με στρατηγική και με εξοπλισμό προχωράμε κανονικά χωρίς να καθυστερούμε γιατί πολύ απλά Οποιαδήποτε συνομιλία σε επίπεδο κοινοτικό φαίνει μόνο κοινοτικά αποτελέσματα, ενώ το πρόβλημα παραμένει η Τουρκία και κατά συνέπεια σε κρατικό επίπεδο πρέπει να συνομιλούμε και όχι σε κοινοτικό.